παρουσία για να υπάρξει και μία εμπειρία. Θα κάνετε πέντε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θεωρώ σημαντικό, κύριοι συνάδελφοι, και θέλω να επαναφέρω κρίσιμα σημεία του νομοσχεδίου. Η όλη συζήτηση που έγινε δυστυχώς επιβεβαίωσε απόλυτα όσους ανησυχούν. Αυτό το νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται σε ουσιαστικά και κρίσιμα ζητήματα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Παρακαλώ ησυχία. Και ιδίως αυτών του άρθρου 19. Παρακαλώ ησυχία. Οι ρυθμίσεις του δεν σέβονται τη συνταγματική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ για την εγγύηση θεμελιώδους δικαιώματος. Πλήττεται ευθέως η εμπιστοσύνη των διοικουμένων απέναντι στους εθνικούς θεσμούς που αποτελεί βασικό δείκτη της δημοκρατίας. Εισάγονται κρίσιμες αλλαγές σε ευθεία και οξία αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το σύστημα αίτησης αλλά και απόφαση για την άρση του απορρίτου παραβιάζουν και το Σύνταγμα και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αυτό ακριβώς ισχύει και με το σύστημα της ενημέρωσης των θυγόμενων πολιτών, της μη ενημέρωσης, για να είμαστε πιο ακριβείς. Το ίδιο και με ουσιαστική ακύρωση του συνταγματικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κύριε Υπουργέ, αφήστε μας και το κόμμα μας και όλη την αισχρή, όπως θέλετε να λέτε, αντιπολίτευση. Σας τα λέει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σας τα λέει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σας τα λένε οι αρμόδιες κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητες Αρχές και η ΑΔΑΕ και η προστασία. Και η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας τα λέει ακόμα και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων. Σας τα λένε λοιπόν όλοι. Αλλά εσείς δίνετε και πάλι με απολυτότητα, με ένοχη και ιδιωτική επιμονή, το αναχρονιστικό στίγμα σας. Όταν όμως, κύριε Υπουργέ, θα έρθουν οι καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις αποζημιώσεις, δεν θα τις πληρώσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά θα τις πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός. Όπως εξάλλου δεν θα έχει και κανείς καμία συνέπεια για το ότι αρνήθηκε, εισηγήθηκε και υπερψήφισε αντισυνταγματικές διατάξεις, ακόμη και όταν θα κριθεί από τα δικαστήρια η αντισυνταγματικότητα. Θα σας αναφέρω ένα εντελώς πρόσφατο παράδειγμα. Την κρίση αντισυνταγματικότητας από το ΣΤΕ για τα νομοθετικά τεχνάσματα που κάνατε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυριαρχία της κομματικής πειθαρχίας και η έλλειψη κυρώσεων συντηρεί αυτή την απαράδεκτη πρακτική που θέτει σε δεύτερη μέρεια την τήρηση του συντάγματος. Και εδώ κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια αφού κατατέθηκε και συζητήθηκε ένσταση αντισταγματικότητας. Κύριε Υπουργέ, ο τελευταίος υπάλληλος σύρεται για την παραμικρή παραδρομή του για παράβαση καθήκοντος. Αλλά για υπουργούς και βουλευτές που καταπατούν τον όρκο τους για την τήρηση του συντάγματος και παραβαίνουν το πιο βασικό πολιτικό καθήκον, δεν προβλέπεται θεσμικά καμία απολύτως συνέπεια ή κύρωση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός δεν θα ήθελε να ακούσει τίποτα απολύτως από αυτά που λέμε. Είπα λοιπόν και στην Επιτροπή επιλέξει ότι ο μέσος Έλληνας κατακεραυνώνει την άνεση, με άνεση την καταπάτηση των δικαιωμάτων στην Τουρκία του Ερντογάν ή στο Ιράν, χωρίς μάλλον να έχει συνείδηση των πρατωμένων στην Ελλάδα. Ο κύριος Υπουργός τότε ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει τάχα θυγόμενος, επαναλαμβάνοντας τα γνωστά στερεότυπα περί απαράδεκτων δίθεν αντεθνικών συγκρίσεων κλπ. Και λέω τάχα θυγόμενος, γιατί προφανώς έχει πλήρη γνώση όλων των παρατηρήσεων, όλων των αρμοδίων θεσμικών αρχών για την αντισυνταγματική και νομικά ανεπίτρεπτη καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωμάτων που περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που του έφερε η ατυχής πολιτική μοίρα να το χρεώνεται και ο ίδιος. Απλώς η κυβέρνηση επιλέγει να διαφορεί γι' αυτά. Εξάλλου θέλει να εμφανίζεται πάντα αποφασιστική και γενναία στην αντιδημοκρατική και αντικοινωνική νομοθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος αξιοπρεπώς να ισχυριστεί ότι ο ελληνικός λαός έχει πλήρη γνώση για αυτές τις ρυθμίσεις. Και οπωσδήποτε δεν είδαμε καμία κυβερνητική ανακοίνωση που να θέτει στους πολίτες τα ζητήματα δικαιωμάτων που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Μόνο φτηνή επικοινωνιακή προπαγάνδα συνοδεύει τα νομοσχέδιά σας, κύριε της συμπολίτευσης, και ποτέ ουσιαστική ενημέρωση. Και κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ. Ήταν εντελώς ατυχής η προσπάθειά σας να δικαιολογήσετε την εσπεσμένη, προφανώς κατ' εντολήν του Μαξίμου, ειδική τροπολογία για να αποκλειστεί η ενημέρωση του παρακολουθούμενου κουκάκι από την ΑΔΕ, την οποία και εσείς την συνυπογράφετε, χάρη στην ίδια ατυχή πολιτική σας μοίρα. Η προσπάθειά σας να τη συνδέσετε με το ότι υπήρχε το κύμα με τις ορδές, αυτά είπατε, των παράνομων που έμπαιναν στη χώρα, θα ήταν απλώς κωμική, εάν δεν υποτιμούσε την νοημοσύνη όλων μας και αν δεν ήταν ευθέως εμπεγμός και του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού.
θα σκεφτούμε το ζήτημα με άλλους όρους για εσάς, μόνο αν μας πείσατε ότι τότε σας έψαν πως ήταν αναγκαία. Γιατί κάποιος από τους Αφγανούς, παραδείγματος χάρη, νέοι εισελθέντες, θα κατέθεται από μέρα σε μέρα αίτηση στην ΑΔΑΕ για να μάθει μήπως τον παρακολουθείτε. Και ότι τάχα αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Και ότι εσείς δηλαδή, σαν υπουργός, δεν την είχατε καθόλου συνδέσει με την ήδη εκκρεμή αίτηση Κουκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ για την προσέγγιση στον χρόνο και το λόγο.